με τις αντοχές στις μονάδες εντατικής θεραπείας της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος να δοκιμάζονται, η επιδημία του κορονοϊού φαίνεται να έχει ως επίκεντρο 8 διαφορετικές περιφέρειες που εδώ και 3 εβδομάδες έχουν τριψήφιο αριθμό μολύσεων από τον κορονοϊό. Σήμερα, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε επαφές με υγειονομικούς από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που δίνουν καθημερινά τη μάχη κατά του κορονοϊού. Ενδείξεις ότι αρχίζει κάπως να μειώνεται το υλικό φορτίο, ειδικά εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι και όλοι οι συμπολίτες μας θα καταλάβουν ότι και ως ένδειξη σεβασμού σε εσάς πάνω απ' όλα που δίνετε αυτόν τον αγώνα 24/24, πρέπει όλοι να προσέξουμε. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση και όταν γίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι πιο ισχυρό. Ενώ αναφέρθηκε και στα εμβόλια αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν στον γενικό πληθυσμό, τονίζοντας ότι το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες της χώρας. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να χοροποιήσουμε καμία απολύτως κατάσταση. Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε, όπως σας είπα, τη στήριξη σε όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Την ίδια ώρα καταπέλτης ήταν μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV χθες το βράδυ ο υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας στη Νέα Μηχανιώνα, Θοδωρής Δούκος, ο οποίος αναφέρθηκε σε λάθος σχεδιασμό που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την διασπορά του κορονοϊού στη Βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι η αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας υγείας είναι ένα θέμα που σίγουρα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την έλλειψη του σχεδιασμού. Αν είχες αυτό το πράγμα, θα μπορούσαν και να παρακολουθείς τον άρρωστο, όπως άκουσα πριν που έλεγε ένας συνάδελφος, ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι του ΟΕΔΙ εξ αποστάσεως να κάνουν ιατρική και να καταλάβουν ποιος είναι αυτός που στραβώνει και έγκαιρα πρέπει να μεταφερθεί και ποιος όχι. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μια οργανωμένη πρωτοβάθμια. Η οποία εδώ και χρόνια φωνάζουμε, ξέρετε ότι έπρεπε να έχει στηθεί, δεν στήθηκε γιατί δεν θέλουν να δώσουν χρήματα για τη δημόσια υγεία. Επίσης, ο κύριος Δούκος αναφέρθηκε στη λογική των δειγματοληπτικών ελέγχων που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν γίνει με ένα στοχευμένο τρόπο, έτσι ώστε να μην μιλάμε σήμερα για διασπορά του κορονοϊού, ρίχνοντας ευθύνες μόνο στους πολίτες. Τώρα ακούω σήμερα αποφάσισαν για διατίμηση 10 ευρώ το Rapid και 40, που πάλι είναι πολλά λεφτά, διότι ξέρετε κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται να κάνουν τεστ συνέχεια. Έτσι, ναι. Οπότε μπαίνουν στο δίλημα ή θα στηθώ ατέλειωτες ώρες απ' έξω μια δημόσια δομή με τον κίνδυνο να κολλήσω και από τις συνθήκες, διότι περί αυτού πρόκειται. Και κάποιοι δεν έχουν και τις ώρες να αφιερώσουν για αυτό το πράγμα, ή αλλιώς θα πρέπει να τα ακουμπήσω σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο για να κάνω το τεστ.